Χαίρετε, λοιπόν. Μία ερώτηση σοβαρή προς άπαντες και προς τον εαυτό μου. Καταρχάς, εξ αρχής να τονίσω ότι αναφέρομαι για όλους στο σύνολο, διότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τους εαυτούς μας λόγω του ότι ζούμε στην κοινωνία μέσα, δεν είμαστε απομονωμένοι σε κάποιο βουνό σαν μονάδες. Οπότε είτε σαν κοινωνία, είτε σαν φυλή, είτε σαν έθνος, είτε σαν ανθρωπότητα γενικά, μας περικλεί όλους αυτό που θα πω. Γι' αυτό μιλάω για συλλογική ευθύνη λοιπόν και όχι για ατομική. Μην γυρίσει κανείς και μου πει εμένα γιατί μου το ρωτάς αυτό, εγώ δεν έκανα αυτά τα πράγματα. Η ερώτηση λοιπόν ποια είναι. Τι πιστεύατε ότι θα γίνει όταν επί δεκαετίες, για να μην πάω και πιο πίσω, το πιο πίσω ίσως να μην αφορά τόσο τη χώρα μας, αλλά αφορά μεγάλο μέρος της ανθρωπότητος. Τι πιστεύατε ότι θα γίνει όταν ζούσαμε μόνο για το φαΐ μας, μόνο για το ξενύχτη μας έξω, μόνο για την καλοπέραση, μόνο για να πάρουμε κανένα καλό αυτοκίνητο, μόνο στο να κάνουμε τις επιλογές μας ώστε να ανεβαίνουν λίγο οι μισθοί μας, να μπορούμε να παίρνουμε δάνεια άνετα, μετά να έχουμε τις επιλογές μας αυτές ώστε να μην κατεβαίνουν πολύ οι μισθοί μας και να ας χαθούν και μερικά σπίτια από λίγο κόσμο, ας μην έχουν και κάποιοι άλλοι να μην φάνε, ας πεθαίνουν και κάποιοι άλλοι μετά γιατί γίνονται διάφοροι πόλεμοι δεξιά και αριστερά που υποτίθεται ότι δεν λαμβάνουμε μέρος, αλλά έμεσα πάντα είμαστε εκεί. Δηλαδή, μας νοιάζει μόνο αν πάρουμε ένα κινητό των 1.000 ευρώ και δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με κάτι πιο φθηνό. Πρέπει αυτό που θα κυκλοφορούμε έξω το ρούχο να είναι συγκεκριμένη μάρκα που θα το έχει πληρώσει 500 ευρώ. Τα έχω δει αυτά που σας λέω. Και δεν μπορούσα να πάρει ένα ρούχο με 50 ευρώ και πάλι ακριβό λέω. Αυτό που ζούσαμε ήταν το παραμυθάκι το γνωστό του «περνάω καλά και δεν με νοιάζει τίποτα». Τι περιμένατε δηλαδή, πού θα μας έβγαζε όλο αυτό. Εγώ αυτό ρωτώ, αλλά κυρίως η ερώτηση γίνεται για το εξής. Γιατί τώρα που έρχονται αυτά που έρχονται και ξαναλέω μας παίρνει όλους η μπάλα, τέλος, δεν έχει εγώ, είμαι άμυρος ευθυνών και εγώ δεν έκανα αυτά που λες και αυτά, πολλοί δεν τα κάναμε, θα την πληρώσουμε όλοι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τώρα λοιπόν που έρχεται ο λογαριασμός. Φάγαμε, ήπιαμε, ψωνίσαμε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάναμε και ήρθε η ώρα να πληρώσουμε. Δεν μπορεί να τρως τζάμπα μια ζωή και να καλοπερνάς. Κάποια στιγμή θα το πληρώσεις αυτό. Έτσι είναι στη ζωή, δεν το μάθατε, έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα λοιπόν που έρχεται η ώρα να πληρώσουμε. Γιατί κλαίγεστε. Και γιατί κλεγόμαστε, άντε να μας βάλουν πάλι όλους μαζί μέσα. Γιατί, αχ και τώρα τι γίνεται και γιατί αυτό και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο. Πού είναι οι συνέπειες των πράξεών μας. Πού είναι το να έχουμε το θάρρος. Το θάρρος ότι εγώ έκανα αυτό και αυτό και αυτό, έζησα με λάθος τρόπο, οι λάθος επιλογές μου, αυτό. Ό,τι είναι να πάθω, να το πάθω, το αξίζω. Πού πήγε αυτό. Δεν σας είπα να καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια και να την πληρώσουμε ό,τι και να γίνει, να μην το παλέψουμε, να το παλέψουμε μαζί σας. Το θέμα είναι το εξής, ξαναλέω, για ποιο λόγο ακούω συνέχεια την κλάψα ότι γιατί να συμβαίνουν αυτά και γιατί τα κάνουν αυτά τα πράγματα στον κόσμο και γιατί αυτό και γιατί εκείνο. Όταν έκανες αυτά που έκανες πριν, το αναρωτιώσουν αυτό, δεν σε νοιάζε. Τώρα λοιπόν που ήρθε η ώρα του λογαριασμού, καλό είναι, και γι' αυτό το κάνω το βίντεο, και θα ήθελα να δω και τα σχόλιά σας κάτω, καλό είναι λοιπόν να το βουλώσουμε τώρα, αφήστε την κλάψα, αφήστε την κλάψα γιατί δεν μας βγάλει πουθενά, οργανωθείτε, κοιτάξτε πώς θα τη βγάλουμε καθαρή, από κάθε άποψη το λέω, εντάξει,
Κοιτάξτε να βρούμε μία λύση και αφήστε το γιατί γίνεται αυτό. Το γιατί γίνεται αυτό έπρεπε να το πείτε τότε. Είναι φυσικό και επόμενο. Θα ερχόταν η στιγμή. Λοιπόν, ξεπερνάμε, και γι' αυτό γίνεται κύριος αυτό το βίντεο, ξεπερνάμε την ψυχολογία του κακομύρη που του έρχονται όλα δεινά στη ζωή πλέον και εμείς οι άμυροι των ευθυνών που δεν θα έπρεπε να μας συμβεί αυτό σε εμάς, το ξεπερνάμε αυτό, φταίμε όλοι, τέλος, και πάμε να βρούμε λύσεις. Αυτό είναι το θέμα μας. Η ψυχολογία μας λοιπόν από εδώ και πέρα δεν πρέπει να είναι η ψυχολογία του κακομύρη, όχι και τι μας βρήκε, όχι και τι πάθαμε, όχι και τι θα γίνει. Το ξεπερνάμε αυτό. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να το ξεπεράσουμε πιο ανώδυνα. Εντάξει, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.